Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό εδώ στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα αλλά και φυσικά θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα, 10 Φεβρουαρίου. Μπήκαμε για τα καλά στον δεύτερο μήνα και τελευταίο μήνα του χειμώνα και σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα τη 10η ημέρα του Φεβρουαρίου. Και ξεκινάμε λοιπόν. Το 1355 ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολιαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία η ποιότητα της μπύρας σε μια pub και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες. Το 1634 ο Γαλιλαίος απαρνείται μπροστά στους ιεροεξεταστές την θεωρία του σοεριστική και λανθασμένη και δέχεται ότι η γη είναι επίπεδη και ακίνητη. Λέγεται ότι την ίδια στιγμή σιγομουρμούρισε κι όμως κινείται. Το 1938 συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Πάρο από την δικτατορία Μεταξά ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, παρόλο που είναι ασθενής. Και τέλος, το 1942 απομένεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής στον Γκλέρ Μίλερ για την επιτυχία του και τα νόγκα κοκοκό. Κοκό, όχι κοκοκό, τρεις φορές το είπα εγώ. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1890 γεννήθηκε η Φανή Καπλάν, Ρωσίδα σοσιαλίστρια, που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Λένιν. Το 1898 γεννήθηκε ο Μπέρλοντ Μπέχτ, Γερμανός δραματουργός. Και τέλος, το 1920 γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ Κόρφορντ, Αμερικανός γιατρός και συγγραφέας. Το βιβλίο του «Η χαρά του σεξ» έπαιξε σημαντικό ρόλο στην σεξουαλική απελευθέρωση της δεκαετίας του 1960. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ρίξουμε και μια ματιά στους ανθρώπους που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1755 πέθανε ο Σαρ Μάλλον Ντε Μποντεσκιέ, Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος. Το 1912 άφησε την τελευταία του πνοή ο Ζωζέφ Λινσέρ, Άγγλος χειρούργος, που έθεσε τις βάσεις στην αντισηπτική χειρουργική. Και τέλος, το 1913 πέθανε ο Κώστας Τσικλητήριας, Έλληνας αθλητής του στίβου, 4 φορές Ολυμπιονίκη στα αγωνίσματα άνευ φόρας. Να πούμε πως γεννήθηκε ο κύριος Κώστας Τσικλητήδης στις 30 Οκτώβρη το 1888. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις και αλλά και φυσικά οι σημαντικότεροι θάνατοι που έχουν συμβεί σαν σήμερα τη 10η ημέρα του Φεβρουαρίου. Και σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μία ματιά τους τίτλους μάλλον από τις κυριότερες αθλητικές και αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Η μεγάλη ανατροπή με σταυρό οι ευρωεκλογές. Τι οδήγησε τους Σαμαρά και Βενιζέλο να φέρουν τα πάνω κάτω στις κάλπες του Μαΐου. Στην εφημερίδα Το Έθνος, 22 αλλαγές με παγίδες στην φετινή φορολογική δήλωση. Φορά εκπτώσεις τέλους για τόκους στεγαστικών, ενίκια, δίδακτρα και ασφαλιστικά. Υποχρεωτική δήλωση για 18 άριδες με εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ. Κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο οι μισθωτοί με μπλοκάκια. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη από τα 55 για ασφαλισμένους σε ΙΚΑ ΟΑΕ. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν στο ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση με μειωμένα όρια ηλικίας για άνδρες και γυναίκες. Αναλυτικά παραδείγματα για παλαιούς και νέους εργαζομένους. Οι 6 ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ για σύνταξη ακόμη και με 15 χρόνια ασφάλισης. Τι ισχύει για την διαδοχική. Στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία, ρύθμιση βόμβα στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Τι προβλέπει το κρυμμένο τελεσίγραφο Στουρνάρα. Στην εφημερίδα Των Συντακτών, χημική βόμβα στη Μεσόγειο. Ακατάλληλο το αμερικανικό πλοίο που θα επεξεργαστεί τα χημικά. Έντονες αντιδράσεις από επιστήμονες και οικολογικές οργανώσεις. Θέλουν να επεξεργαστούν 500 τόνους σε 4 εβδομάδες. Κάτι σχεδόν αδύνατο.
στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Ποιοι χάνουν από τις αλλαγές του ΕΦΑΠΑΞ, ως 70% οι περικοπές για νέους συνταξιούχους. Εύθραστες υποσχέσεις εν ώψη κάλπης. Τι δεν θα θυγούν οι 50.000 παλαιοί δικαιούχοι. Στην εφημερίδα «Είναι Αυτεμπορική». Με ρήτρες μεταρρυθμίσεων και κυρώσεις η νέα βοήθεια. Πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα του προγράμματος. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τα νέα σκληρά τεστ αντοχής, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, οι κεφαλαιατικές αναγκαίες. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα χρειαστούν φρέσκα κεφάλαια. Και τέλος, να κλείσουμε με την εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Κόντρες θανάτου, ο χάρτης με τις πίστες του Ήλιγκου και τα στοιχήματα που παίζονται. Πώς ένα παπί μετατρέπεται σε τούρμπο μηχανή. Είδαμε λοιπόν και τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους από τις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Τους γλέντισε ο Παναθηναϊκός, έκανε πάρτι στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σωρώνοντας ΠΑΟ και Άρη. Στην εφημερίδα Goal News, αιώνια πιστός. Παντοκράτορα στο ελληνικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, απόλυτος κυρίαρχος και στο ποδόσφαιρο επί του ΠΑΕΚ. 2-1. Αδικεί τον καταπληκτικό ΠΑΟ στο τελικό σκορ στο ντέρμπι της Λεωφόρου. 90-53, ο πρώτος τίτλος βαφτίστηκε πράσινος. Στην εφημερίδα το φως της Δευτέρας. Το πλάνο για τις μάχες. Ο καλύτερος φετινός ΠΑΟ, 2-1 αντί 6-1 τον ΠΑΟ. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Έρχεται ο Ζόριτς. Στην πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο νεαρός Μαυροβούνιος Διεθνής για τις τελικές συζητήσεις με την ΑΕΚ. Έχουν αποφασίσει να τον προχωρήσουν και η μεταγραφή πάει για να κλείσει ακόμη και μέσα στην μέρα. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Πράσινη». Προσκυνήστε. Ο Εξάστορος διέλυσε τον Άρη και σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν. Ισοπαίδωσε τους κίτρινους στο Β' ημίχρονο 50-13 το επιμέρους σκορ και πήρε το 15ο κύπελο μέσα σε αποθέωση από 4.000 κριτικούς. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Θρίλε Μπορίς. Αυτήν την Μάντσεστερ την έχουμε. Η ελληνική παροικία αισιοδοξή. Στην εφημερίδα Live Sport, πράσινη θεή. Στην καλύτερη φετινή εμφάνισή του, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τον ΠΑΟ και νίκησε μόνο με 2-1 ελεογλυκού και αστοχίας. Και τέλος, να κλείσουμε τις αθλητικές μας εφημερίδες με την εφημερίδα Γαύρος. Απονομή Τούμπα. Δώσε μας εισιτήρια για να γιορτάσουμε τα 41 μέσα στην Θεσσαλονίκη. Είδαμε λοιπόν και τις αθλητικές αλλά και φυσικά προηγουμένως τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας. Σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στην πρώτη ανάρτηση. Να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε λοιπόν καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoogla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και πάμε σε αυτό το σημείο σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας και να μιλήσουμε για ένα συγκλονιστικό δυστύχημα που έγινε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις τάξεις των φιλάθλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και του απλού κόσμου. Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει αποκλειστικά το Zoomla.gr δείχνει την εκκίνηση του Μανώλη Ξαγοράκη στην μοιραία κούρσα. Στην αρχή του βίντεο εμφανίζεται με τη μοτοσυκλέτα του χρώματος μπλε άσπρο Μανώλης Ξαγοράκης προκειμένου να λάβει θέση στην εκκίνησή του σε πρώτο πλάνο. Βρίσκεται με την πορτοκαλί μηχανή του ένας από τους αναβάτες του αγώνα, ονόματου Βαϊλάκης. Το πίσω μέρος της μηχανής του Ξαγοράκη φαίνεται πλέον ξεκάθαρο στο βάθος της εικόνας από το 16ο δευτερόλεπτο του βίντεο και μετά. Στο 25ο με 26ο δευτερόλεπτο ακούμε την μοτοσυκλέτα του Μανώλη Ξαγοράκη να κάνει στατικό burnout και βλέπουμε τους καπνούς από το πίσω λάστιχο. Μπροστά τους, χωρίς να διακρίνονται στο βίντεο, βρίσκονται δύο άλλοι αναβάτες έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα. Στο 31ο με 32ο δευτερόλεπτο ακούγονται ξεκάθαρα και ο θόρυβος από τις μοτοσυκλέτες του Μπερδεφραγκαδάκη που ξεκινούν τον αγώνα. Σχεδόν 10 δευτερόλεπτα αργότερα και συγκεκριμένα στο 42ο με 43ο δευτερόλεπτο ακούμε τον Βαϊλάκη δεξιά και Ξαγοράκη αριστερά να πηγαίνουν προς την εκκίνηση για να στηθούν. Εκείνη τη στιγμή μπροστά από την μηχανή του Βαϊλάκη βρίσκεται σκυμμένος ο αφέτης και σκουπίζει τα υγρά που άφησε πίσω της η μοτοσυκλέτα του 19χρονου Νίκου Μπερδέ, την οποία μόλις είχε ξεκινήσει. Στο 47ο δευτερόλεπτο, ο Βαϊλάκης κάνει burnout πίσω από τον αφέτη και εξακολουθεί να είναι σκυμμένος μπροστά του. Τότε ο Μανώλης Ξαγοράκης ξεκινάει την προσπάθειά του χωρίς να βλέπει το φανάρι της εκκίνησης, το οποίο δεν είχε ανάψει. Αναπτύσσεται ταχύτητα χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως στην διάρκεια της διαδρομής βρίσκεται ο Νίκος Μπερδές, ο οποίος έχει ολοκληρώσει το δικό του αγώνα και κάνει αναστροφή για να επιστρέψει. Η σύγκρουση αυτή ήταν μοιραία. Η μοτοσυκλέτα του Μανώλη Ξαγοράκη εμβόλυσε την μηχανή του Νίκου Μπερδέ με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 19χρονος σκοτώθηκε ακέραια, ενώ ο 21χρονος Μανώλης Ξαγοράκης τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Δείτε όμως το βίντεο και επιστρέφουμε. Κάποιοι υποστηρίζουν πως έφταιγε η διοργάνωση, ενώ κάποιοι άλλοι πως τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν επαρκή και πως ο οδηγός δεν είδε τον τερματισμό, πως ήταν άπειρος την ίδια στιγμή που εκατοντάδες σχόλια συνεχίζουν να κατακλείζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το παιδί έφυγε δυστυχώς από τη ζωή, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά την φορολογία. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ, καθώς πλέον θα υπολογίζεται με νέο μαθηματικό τύπο σε όλα τα ταμεία πρόνοιας, με τις αλλαγές που αγγίζουν κατά κύριο λόγο τους δημοσίους υπαλλήλους. Από τις αλλαγές εξαιρούνται όσοι πρόλαβαν να καταθέσουν τα χαρτιά τους έως τις 31 του Αυγούστου του 2013, τον οποίο το ΕΦΑΠΑΞ θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα και χωρίς καμία νέα μείωση. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με όσα δημοσιεύει η εφημερίδα Έθνος, προβλέπει την δημιουργία ατομικών μερίδων για όλους τους ασφαλισμένους, ενώ για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου. Με τον νέο λοιπόν τρόπο υπολογισμού διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ταμείων πρόνοιας και η απρόσκοπη καταβολή του βοηθήματος και τις επόμενες γενιές. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, στο δημόσιο εκτιμάται πως οι μειώσεις θα κυμαίνονται από το 12 έως 14%. Σημειώνεται πως δεν υπήρχε η νέα απόφαση που προβλέπει 15 ετή ορίζοντα για την απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ΕΦΑΠΑΞ στο δημόσιο θα πρέπει δηλαδή να πέσει στις 4.000 με 5.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με την λύση που βρέθηκε κατά μέσο όρο το βοήθημα στο δημόσιο τομέα, θα διαμορφωθεί φέτος στις 25.000 ευρώ από 29.000 ευρώ που ήταν πέρυσι. Αναλυτικά δηλαδή, με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προβλέπονται τα εξής. Πρώτον, δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 ατομικές μερίδες, στις οποίες στηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς τομέας και πρόνοιας. Τα ταμεία πρόνοιας λειτουργούν πλέον με βάση το διενεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητική κεφαλοποίηση.
Μιλάμε δηλαδή για το άρθρο 1. 2. Καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος. Για χρόνο ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και εφεξής, το ποσό του ΕΦΑΠΑΞ ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Για τη συσσόρευση λοιπόν των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσόρευσης εισφορών, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα αλλά και ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου. Για τον συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη πρώτον οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη, η ειδική τακτική εισφορά που υπάρχει ή τα διοικητικά έξοδα τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους. Η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου πριν από την καταβολή των συνολικών παροχών, χωρίς να ληφθούν υπόψη συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη, ειδική τακτική εισφορά και τα διοικητικά έξοδα. Κάποια λοιπόν από αυτά που πρέπει να γίνουν. Να πούμε πως η καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ πάντοτε κρίνεται από τα διαθέσιμα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα και συγκεκριμένα π.χ. για το Δημόσιο και Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα διαθέσιμα είναι περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που επιτρέπει την καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ περίπου σε 40.000 πρώην δημοσίους υπαλλήλους μέσα στο 2014. Υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης αναφερόμενος στο ΕΦΑΠΑΞ των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα οικονομικά. Να πάμε λίγο στα πολιτικά, σε ένα άλλο θέμα. Καθώς την αλλαγή του εκλογικού νόμου συμφώνησαν σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση που είχαν το Σάββατο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν στις εξερχόμενες εκλογές να μην ισχύει η λίστα αλλά να γίνουν με σταυρό προτίμησης και να διπλασιαστεί ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα λοιπόν με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, η απόφαση ελήφθη για να μην υπάρχει πιο άμεση αντιποσέψευση στο Κοινοβούλιο αλλά και για να νεωθεί η επετηρήτηδα των υποψηφίων βουλευτών με νέα πρόσωπα που προέρχονται από την κοινωνία και όχι από τους κομματικούς μηχανισμούς. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο και να περάσουμε στον κύριο Αβραμόπουλο, όπου διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Μολδαβία πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κύριος Αβραμόπουλος θα έχει συνομιλίες με τον Μολδαβό ομολογό του Βιτάλη Μαρινούτα. Θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Νικολάη Τιμόφτη, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της χώρας Γιούρι Λιάκα και τον πρόεδρο της Βουλής Ινκόρ Κόρμαν. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα τον συνοδεύσουν ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Σιάρας και ο αρχηγός της ΓΕΘΑ, στρατηγός για την ακρίβεια, Μιχαήλ Κωσταράκος. Αυτά λοιπόν και για την επίσκεψη του κύριου Αβραμόπουλου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κάλεσμα λοιπόν συστράτευσης με ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Παντού απίφθηνε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη χθεσινή του ομιλία στην Ηλιούπολη, υπογραμμίζοντας ότι το δίλημα των εκλογών είναι υποταγή ή χειραφέτηση από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλιών. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ δίνει ενιαία τη μάχη των ευρωεκλογών και των τοπικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς ενιαία είναι η επίθεση και η πολιτική των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ίδια η πολιτική επεξεργασμένη από την Ευρωβουλή ως το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ είπε ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα ούτε από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο λαός που θα πληρώσει το χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπατούν το λαό και καλλιεργούν ψευδεστήσεις.
τόσο πίσω από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για διαπραγμάτευση του κρέους, όσο και πίσω από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναδιάρθρωση του χρέους με κούρεμα μέρους του. Υπάρχουν μνημόνια διαρκείας, γιατί διαρκείς θα είναι οι μηχανισμοί. Διαρκείς είναι και η ανάγκη για την ανάκαμψη του κεφαλαίου, φαίνεται λοιπόν ότι δήλωσε ο κύριος Κουτσούμπας. Να πούμε πως ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κάπτονται για την καπιταλιστική ανάκαμψη, προσθέτοντας ότι αυτή θα είναι πάνω στα αποκαίδια και τονίζοντας ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα διαχειριστεί υπέρ του κεφαλαίου την ανεργία και την φτώχεια. Η Νέα Δημοκρατία λέει ναι ή όχι στην Ευρώπη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δημοψήφισμα για τα μνημόνια, είπε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι και οι δύο επιλέγουν την υποταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει υποταγή σε μια ένωση καπιταλιστικών κρατών, ανεξάρτητα από την μορφή που μπορεί να πάρει και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στην Ευρωζώνη. Αυτά λοιπόν και όσα για τα όσα δήλωσε ο κύριος Κουτσούμπας. Πάμε όμως σε ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο. Την διαβεβαίωση ότι θα αποκατασταθούν οι αδικίες στις περικοπές των δικαστικών έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Ο Υπουργός υπενθύμησε ότι οι περικοπές των αποδοχών των δικαστών που έγιναν ήταν δυστυχώς από τις μεγαλύτερες, καθώς ξεπέρασαν το 45% από τις μερικές περιπτώσεις και φυσικά μάλλον τις μερικές περιπτώσεις το 50%. Όμως, συμπλήρωσε, μία από τις κυριότερες προτεραιότητές μου είναι η αποκατάσταση αυτής της αδικίας και ελπίζω σύντομα πώς θα τα καταφέρω. Παράλληλα, ο κύριος Αθανασίους ανέφερε ότι θα ενισχυθούν με 115 δικαστές στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ θα καλυφθεί μεγάλο κενό των οργανικών θέσεων, περίπου 1050 για την ακρίβεια. Αναφέρθηκε επίσης στο νομοθετικό έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως και σε αυτό που βρίσκεται ήδη στις νομοκατασκευαστικές επιτροπές. Ο πρόεδρος του ΣΤΕ, Σωτήρης Ρίζος, τόνισε από πλευράς του ότι καθίσταται σαφές μέσα από την ημέρα που η κρίση της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομίας γίνεται και η κρίση βασικών θεσμών του κράτους. Ενώ επισήμανε ότι η ασταθές και το ολοκληρωτικό κοινωνικό κράτος και η φορολογική επιβάρυνση σε συνδυασμό με την παγιωμένη αδυναμία διώξεως και φοροφυγής, το έλλειμμα ευκαιριών από τον αποκλεισμό των νέων ανθρώπων να αναπτύξουν δραστηριότητες δημιουργούν διαφορές οι οποίες οδηγούνται στα διοικητικά δικαστήρια. Η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Ειρήνη Γιαναδάκη, ανέφερε ότι το επίπεδο πληροφόρησης για την καθημερινότητα της δικαιοσύνης και των λειτουργών της χώρας είναι δυστυχώς πολύ χαμηλό, όχι ανύπαρκτο και μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν εκτός από τους ίδιους. Εμείς όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε περιορισμένα μέσα, καθώς επιμόρφωση, ανεπαρκή κατάρτιση, υπερβολικό φόρτο εργασίας και ελλιπή οργάνωση, φαίνεται λοιπόν. Να πρόσθεσε, η ίδια χαρακτήρισε σχεδόν κωμικό το επίπεδο υλοτεχνικού εξοπλισμού των διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αναφέρθηκε τόσο στα οργανικά κενά δικαστών που υπερβαίνουν τους 100 δικαστές, όσο και την αναλογία ενός γραμματέως για 6 δικαστές. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον θέμα των δικαστών. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα δεν είναι πότε θα έρθει η Τρόικα, αλλά πότε θα γίνουν όλα αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή να οριστικοποιηθεί η στροφή προς την οριστική έξοδο από την κρίση. Τόνισε ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, σε σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συμμετείχε, να πούμε, και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Απαντώντας σε άλλη μια ερώτηση σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, ο κύριος Βενιζέλος σημείωσε ότι εμείς βγάζουμε τα εθνικά στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η Eurostat, όπως και για να επιβεβαιωθεί η Τρόικα και φυσικά οι πάντες. Πάμε όμως στον κύριο Παπανδρέου, στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, καθώς πλήγμα κατά του μεταρρυθμιστικού πνεύματος θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με δήλωσή του τη στέρηση του δικαιώματος του εκλεγήν και εκλέγεστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην χώρα. Παράλληλα, να πούμε πως ο κύριος Παπανδρέου τόνισε ότι υπάρχει στροφή σε αντιλήψεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές που μας κρατούν δέσμιους σε ό,τι μας οδήγησε στην κρίση. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που απαιτείται διαρκής και έντονη μεταρρυθμιστική δράση,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα και να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για περισσότερη δημοκρατία. Ισονομία, ευνομία και συνθήκες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην μακροσκελή δήλωσή του, ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται σε ορισμένα ζητήματα μέσω των οποίων η κυβέρνηση πλήττει το μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Μεταξύ αυτών, ο νόμος για τα πανεπιστήμια, η κατάργηση της επιλογής τελεχών μέσω της open.gov, αλλά και η ακίνητη θέματος σχετικά με τις θρησκευτικές επεπιθήσεις του κυρίου Τσίπρα. Όπως αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα αυτά σηματοδοτούν αρνητικά δυστυχώς την επόμενη σε ό,τι δεν έχει ανάγκη η χώρα. Αυτά λοιπόν και για τον κύριο Παπανδρέου και να περάσουμε στον κύριο Καμίνη, όπου την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη ολοκλήρωσε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, προσκεκλημένος του Δημάρχου της Μητροπολιτικής Κωνσταντινούπολης Καντήρ Τουμπάς. Ο κύριος Καμίνης είχε συνομιλίες με τον κύριο Τουμπάς και συμμετείχε σε συνέντευξη τύπου, κατά την οποία ο κύριος Τουμπάς ρωτήθηκε για τα έργα ανάπλασης της πλατείας Ταξίμ, που σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθούν. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε επίσης και το Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Φανάρι. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στα διόδια στο κόμβο της Μαλακάσας, που εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση στα διόδια που βρίσκονται στο κόμβο της Μαλακάσας, καθώς έξαλλοι πολίτες έβαλαν φωτιά σε κουβούκλιο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για τις πρόσφατες μεγάλες αυξήσεις στο προβλεπόμενο αντίτιμο διέλευσης. Περίπου λοιπόν 500 άνθρωποι, ανάμεσα του και μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω και κάτοικοι του Οροπού, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο σημείο και φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Κάποια στιγμή, ορισμένοι εξ αυτών όρμησαν στο κουβούκλιο των διοδίων και αφού το έβγαλαν την υπάλληλο από μέσα, έβαλαν φωτιά στην ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή. Ο Δήμαρχος Οροπού καταδίκασε τη συγκεκριμένη ενέργεια και απέφυνε έγκληση για αυτοσυγκράτηση. Εκτιμάται πως με τις νέες αυξήσεις το κόστος των διοδίων για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να μετέβει στην Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από Αθήνα, ανεβαίνει στα 56,10 ευρώ από 44,30 λεπτά που ήταν μέχρι και πριν την αύξηση των διοδίων. Πλέον οι διαδηλωτές βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών και έχουν ανοίξει τα διόδια και των δύο ρεύματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες όμως δεν έχουν προέβει σε καμία ενέργεια. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το θέμα των διόδιων. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Περισσότεροι από 2.500 πολίτες, αγρότες και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και σωματείων και σύσσωμες τοπικές περιφέρειες του Αμυθίτα, της Καβάλας, της Δράμας και των Σερών εξέφρασαν εχθές το μεσημέρι την έντονη διαμαρτυρία τους για το επιχειρούμενο σχεδιασμό της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου TAP. Μέσα λοιπόν από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του κάμπου της Νέας Καρβάλης, της έφορης πεδιάδας των Τεργάνων και από την περιοχή των Φιλιππίνων και την κατασκευή του σταθμού συμπίεσης αερίου του ίδιου αγωγού κοντά στην πόλη των Σερών και μέσα σε πυκνό δίκτυο οικισμών. Από νωρίς το πρωί, αγρότες των περιοχών της Καβάλας και της Δράμας είχαν παρατάξει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαιολογικού θεάτρου των Φιλίππων, όπου πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο, το οποίο μίλησαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμίτσης, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, Λάζαρος Βασιλιάδης, ο Πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, Ζαφύρης Μιστακίδης, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης. Στον σύλλογό του, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου τάχθηκαν υπέρ της επένδυσης του νέου αγωγού φυσικού αερίου, αλλά τάχθηκαν κατά του αρχηγού σχεδιασμού της κοινοπραξίας εταιριών που ανέλαβαν την κατασκευή του, που προβλέπει την διέλευσή του μέσα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πολύ κοντά από κατοικημένες περιοχές, όπως θα συμβεί στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, έξω από την πόλη των Σερών. Ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής μετέφερε την δέσμευση του Υπουργού Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη να συζητηθεί από μηδενική βάση ο σχεδιασμός της όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου, επισημένοντας ότι κάθε τέτοια επένδυση επιβάλλεται να έχει την κοινωνική συνένεση και τη συμφωνία των πολιτών.
Αυτά λοιπόν και όσον αφορά και το θέμα του φυσικού αερίου. Αυτά είναι όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα, κάποια από τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας. Πάμε σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα θέματα που αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στην πρώτη ανάρτηση στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά διαδικτυακά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Πάμε σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Zoomla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Στο πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, η μοιραία εκκίνηση, βίντεο ντοκουμέντο από τον αγώνα που στήχησε τη ζωή και τον σοβαρό τραυματισμό των δύο αναβατών. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, μαρτυρίες φωτιά για το δυστύχημα. Τι καταγγέλουν αθλητές και θεατές για τις συνθήκες διεξαγωγής στον αγώνα Dragster. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ξεσηκωμό στον κάμπο. Χώρος κινητοποιήσεων από τους αγρότες με αφετηρία τον ιστορικό μπλόκο της Νίκαιας. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, πώς θα υπολογίζεται το εφάπαξ. Γλιτώνουν τις μειώσεις όσοι κατέθεσαν αίτηση έως τις 31 Αυγούστου του 2013. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Zoomla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Μπορούμε να πούμε πως και εσείς μπορείτε να επισκέφτεστε το Zoomla.gr και να ενημερώνεστε μέχρι το τελευταίο λεπτό για τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και φυσικά και θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Να θυμίσουμε όμως μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε και εσείς καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zoomla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να αναλύουμε λίγο την. Αναλύσαμε μάλλον την ελληνική επικαιρότητα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς. Δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων ρώσικης καταγωγής, σκοτώθηκαν εχθές στις Άλπεις της Άνω
προβίγκιας, σημειώνεται δηλαδή ότι ήταν η Νότια Γαλλία, από τον εκτροχιασμό ενός τουριστικού τρένου που προκλήθηκε από πτώση βράχου τόνων, πολλών τόνων. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα, 12 περίπου δηλαδή ώρα Ελλάδος, σε μια χιονισμένη περιοχή με δύσκολη πρόσβαση στα μέσα του δρομολογίου αυτού του μικρού τοπικού τρένου, ενός από τα ιδιαίτερα της Γαλλίας, το οποίο συνδέει την Νίκαια με το Ντιλεμπέν σε περισσότερο από 3 ώρες, διαχείριζοντας την πλαγιά του βουνού. Στο σημείο του δυστυχήματος, το τρένο έτρεξε με μειωμένη ταχύτητα, που το σημείο αυτό της διαδρομής περιορίζεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Η Ρωσίδα τουρίστρια που σκοτώθηκε ήταν 49 ετών, ενώ η άλλη γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν μια γυραιά κυρία ηλικίας 82 ετών, που κατάγονταν από το χωριό κοντά στο τόπο του δυστυχήματος. 8 από τους τραυματίες, ένα από τους οποίους φέρει το σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σεν-Ρος της Νίκαιας. Ένας ένετος επιβάτης ήταν ελαφρά τραυματισμένος και δεν χρειάστηκε να νοσηλευθεί. Είναι ένα τραγικό δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου συνοδεύονται με μια θανάσιμη σύμπτωση, τη συγκυρία της διέλευσης του τρένου και της πτώσης αυτού του τεράστιου βράχου, βάρος περίπου 20 τόνων, υπογράμμισε ο εισαγγελέας του Ντίν Λεμπέν. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε πάνω στο τρένο, πίσω από την καμπίνα του οδηγού. Ως εξακόλουθο, το μπροστινό μέρος του τρένου έπεσε προς τη Χαράνδρα, εξήγησε ο αντινομάρχης του Καστελάν Καρμπεραμπού. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιοι ήταν οι παράγοντες, κυρίως οι καιρικές συνθήκες που μπορεί να έκαναν αυτό το βράχο να αποσταθεί από το βουνό, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Φεντερίκ Κεβιλιέ. Να πούμε πως μετά το θάνατο των 2 γυναικών και τον τραυματισμό ακόμη 8 ανθρώπων από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στις προβιαγγές Άλπης, υπό νοσηλεία παραμένουν σήμερα, ακόμα και σήμερα δηλαδή, 4 άτομα. Συνολικά στο επιβατικό τρένο επέβαιναν 34 άτομα και οι 8 τραυματίες μεταφερθήκαν χθες στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο ένας μάλιστα σοβαρά τραυματισμένος. Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν η Ρωσίδα, μάλλον τουρίστρια, ήταν 49 ετών, ενώ η άλλη κυρία ήταν 82 ετών. Έπειτα λοιπόν να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ουκρανία, καθώς έπειτα από σχεδόν 3 μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι Ουκρανοί ζητούν από την Ευρώπη να πάρει θέση. Με τα μάτια δεμένα και κρατώντας πανό χωρίς συνθήματα, διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τη γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο, θέλοντας να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την στάση σιωπής της Ευρώπης, ενώ μάνεται η πολιτική κρίση της χώρας. Εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης, ο Βιτάλι Κλίσκο καλεί τους Ουκρανούς στη γενική απεργία για τις 13 του Φεβρουαρίου. Καθώς εμείς συνεχίζουμε να διαδηλώνουμε, πρέπει η εξουσία, ο πρόεδρος πάνω απ' όλα, απλά ο πρόεδρος, να βρει μια συμβατική λύση με το λαό, δήλωσε ο Βιτάλι Κλίσκο. Με μια μαζική μάλλον διαδήλωση περίπου 70.000 ατόμων στην πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, η αντιπολίτευση συνεχίζει να πιέζει την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Οι διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους για 12η Κυριακή, σύντομα συμπληρώνουν 3 μήνες στους δρόμους και φαίνονται διαθέσιμοι να υποχωρήσουν. Δεν φαίνονται λοιπόν διαθέσιμοι οι κάτοικοι, οι διαδηλωτές μάλλον, να αποχωρήσουν. Καλούν τον πρόεδρο Γιουνούκοβιτς να κατέβει στην πλατεία για να ακούσει τι έχει να του πει ο λαός. Και από την Ουκρανία να περάσουμε στην Ρωσία, όπου τρόμο και θάνατο σκόρπισε μέσα στο καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στην ρώσικη νήσο Σαχαλίν, ένοπλος ο οποίος άνοιξε πυρά αδιακρίτως. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν επί τόπου μία καλόγρια και ένας πιστός και να τραυματιστούν άλλοι 6 άνθρωποι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο, καθώς έχουν δεχθεί σφαίρες στα πόδια. Δράστης είναι ένας άνδρας περίπου 25 ετών που εργάζεται ως υπάλληλος σε μία εταιρεία ασφαλείας. Πριν τη δίκη θα υποβληθεί σε ψυχιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του, ενώ κινδυνεύει με 20ετή κάθριξη. Το περιστατικό δεν συνοδεύεται επουδενή με τους αγώνες του Σότσι, αφού η νήσος Σαχαλίν βρίσκεται στη ρώσικη Άπο Ανατολή σε απόσταση 7.500 χιλιόμετρων. Να παραμείνουμε όμως στο Σότσι, καθώς φωτογραφικά ντοκουμέντα καταγράφουν πλειστές όσες και νέες θέσεις στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγώνων του Σότσι.
Ακόμη οι καταγωνίσματα που παραδοσιακά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, η πληρότητα δεν ξεπέρασε το 75% με 80% παρά το sold out που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Στη συνέντευξη τύπου, η Οργανωτική Επιτροπή που επέδεσε στην ιδιοσυγκρισία των Ρώσων. Ναι, είχαμε κάποια προβλήματα που βασικά οφείλονται στην ιδιοκρισία των Ρώσων εν πωλής. Τους αρέσει να πηγαίνουν στα αγωνίσματα όσο το δυνατόν λίγο πριν ξεκινήσουν. Μάλιστα, έχουμε προβλήματα από την αργοπορία των περισσότερων θεατών, υποστηρίζει η Αλεξάνδρα Κοστερίνα, μάλλον αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας στην διοργάνωση. Οι άδειες κερκίδες ήρθαν να προσθέσουν και κατά άδεια ξενοδοχεία, ενώ οι πονοκέφαλοι δεν σταματούν από το 5ο Ολυμπιακό κύκλο, ο οποίος δεν άνοιξε την τελετή έναρξης. Δυσλειτουργία του τηλεφερίκη είχε ως συνέπεια να μην μπορούν να μετακινηθούν οι θεατές. Έτσι, στα πρωινά αγωνίσματα η έναρξη έγινε με 15 λεπτή καθυστέρηση στις 8 και 4 το πρωί. Πάμε όμως να δούμε και λίγο τι γίνεται στην Ελβετία. Στροφή λοιπόν στη μεταναστευτική πολιτική της Ελβετίας και αλλαγή στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με το οποίο υπερψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία πρόταση για τον περιορισμό των μεταναστών. Το ναι στην πρόταση περιθέσπισης ανώτατου ορίου έλαβε με πλειοψηφία τόσο στο επίπεδο εθνικού πληθυσμού με ποσοστό 50,3% όσο και το επίπεδο κεντονιών. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας, Σιμονέτα Σαμαλούγκα, επισημαίνει τον κίνδυνο για την ελβετική οικονομία. Πρέπει για μία ψήφο ενάντια στα πολιτικά κόμματα, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα περισσότερα κεντόνια ήταν αντίθετα με αυτήν την πρωτοβουλία. Πρόκειται για ψήφο ενάντια στην οικονομία και τους οικονομικούς φορείς, ορισμένοι εκ των οποίων θα πρέπει να αναρωτηθούν για ποιον λόγο ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που τους υποστηρίζουν δεν τους υποστήριζαν πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, δήλωσε συνέντευξη τύπου μέσα από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στους δημοσιογράφους. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας περί ελεύθερης διακίνησης πολιτών που είχε συναφθεί το 2002 και ουσιαστικά οδήγησε μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών να εγκατασταθούν στην Ελβετία, τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας θα εφαρμόσει άμεσα την πρόταση ενάντια στην μαζική μετανάστευση, βάζοντας συγκεκριμένα όρια στον αριθμό των εργαζομένων από το εξωτερικό για να λαμβάνουν άδεια εργασίας και παραμονή στην χώρα των 26 κεντονίων. Πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται στην Τινησία, καθώς στη σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του βουλευτή της αντιπολίτευσης Μοχάμαντ Μπράχμι προχώρησαν οι τινησιακές αρχές. Στην επιχείρηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα περίχωρα της πρωτεύουσας Τίνιδας σημειώθηκε πολυωρή ανταλλαγή πυρών, περί ότου οι ειδικές δυνάμεις να συλλάβουν συνολικά 4 άνδρες. Εξ αυτών είναι και ο Χαμέτ Ελ Μελκή, αποκαλούμενος Σομαλός, που θεωρείται άμεσα εμπλεκόμενος στην εμψυχρό εκτέλεση του Μπραχμή τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν το δεύτερο θύμα πολιτικών δολοφονιών στην Τινησία μετά το ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης Τσόρκι Μπελάιτ, που επίσης είχε εκτελεστεί έξω από το σπίτι του. Την προηγούμενη Τρίτη, οι τινησιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ο δράστης της δολοφονίας Μπελάιντ στη διάρκεια επιδρομής για την σύλληψή του. Για τις δύο δολοφονίες κατηγορήθηκαν οι εξτρεμιστικές της Αλ-Σαρία, που συνοδεύεται με την Αλ-Κάιντα, όπως η οργάνωση αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Πάμε όμως και στην Τουρκία, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές βρήκαν και πάλι στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, δίνοντας δυναμικό παρόν σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες. Αιτία η νέα νομοθεσία που προβλέπει ελέγχους στο διαδίκτυο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αντλίες νερού, δακρυγόνα και φυσίγγια κρότου λάμψης για να διαλυθούν εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Ταξίμ. Με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από το ίντερνετ μου», οι Τούρκοι διαμαρτύρονται για τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει στις κυβερνητικές αρχές να μπλοκάρουν ιστοσελίδες που θεωρούνται προσβλητικές. Έχουν επίσης το δικαίωμα να απαιτούν από τους παρόχους οποιαδήποτε πληροφορίες για τη σελίδα που επισκέπτεται ένας χρήστης και να τις αποθηκεύουν για 2 χρόνια. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Ο 7χρονος Ζεν Εμπαγκόλα έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις
που έβγαζαν οι μηχανές απάντλασης υδατών, οι οποίες χρησιμοποίησε η οικογένειά του για να απομακρύνει τα νερά από τον πλημμυρισμό στο σπίτι τους στο Τσέρσι, νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Οι γονείς διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με τα συμπτώματα δηλητηρίασης χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών καταγγέλουν τις αρχές για τεράστια καθυστέρηση στην διαδικασία απάλυγγλισης των υδατών, στον βαθμό που οι κάτοικοι επιχειρούν μόνοι τους να προχωρήσουν σε τέτοιες διαδικασίες με τραγικά αποτελέσματα. Ζούμε εδώ και 42 χρόνια και ποτέ δεν έχουμε δει τόσες πλημμύρες. Είναι απίστευτο, λέει η Μπανότ Πάιρις, κάτοικος του Μουρλάντ στο Σόσεντς της Αγγλίας. Δραματική εξακολουθεί να είναι και η κατάσταση για τις βορειοδυτικές περιοχές της Γαλλίας. Δεκάδες πολίτες στην Βρετάνη έχουν καλυφθεί από τόνους νερού στο σημείο που κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σέρφερ στα μέρη. Λίγο πριν τον καιρό υπήρχε και υπόδρομος. Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού βρίσκονται και οι πορτογαλικές αρχές. Τεράστια κύματα σε συνδυασμό με ανέμους ταχύτητας άνω των 130 χιλιόμετρων την ώρα σαρώνουν τη δυτική ακτογραμμή της χώρας. Πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα φωτορεπορτάζ, καθώς τα τελευταία 2 χρόνια η φωτογράφος Λίζα Κριστίν ταξιδεύει ανά τον κόσμο, καταγράφοντας την αβάσταχτα σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης σκλαβιάς. Μοιράζεται βασανιστικά όμορφες φωτογραφίες, εξοριστικές στον Κόγκο, τουλβάδες και στο Ναμπέλ, ρίχνοντας φως στην συμμορία των 27 εκατομμυρίων σκλαβωμένων ψυχών παγκοσμίως. Αυτός ο αριθμός είναι διπλάσιος από όσο τον αριθμό των Αφρικανών που μεταφέρθηκαν τους προηγουμένους αιώνες χωρίς τη θέλησή τους στην Αφρική για να εργαστούν ως σκλάβοι. Εάν θεωρήσουμε ο ένας τον άλλον συνάνθρωπό μας, τότε θα είναι δύσκολο να ανεχτούμε κτηνοδίες όπως η σκλαβιά καταλήγει στην παρουσίασή της στο πλαίσιο του Tech Ex Maui, χειροκρατούμενη ή τολμηρή φωτογράφος, που επιδιώκει να αφυπνίσει την ανθρωποκτονία για την επίλυση μιας πραγματικά ντροπιαστικής για αυτήν την κατάσταση. Ας δούμε το βίντεο όμως και επιστρέφουμε. Down an illegal mine shaft in Ghana. The air is thick with heat and dust, and it's hard to breathe. I can feel the brush of sweaty bodies passing me in the darkness, but I can't see much else. I hear voices talking, but mostly the shaft is this cacophony of men coughing and stone being broken with primitive tools. Like the others, I wear a flickering cheap flashlight tied to my head with this elastic tattered band, and I can barely make out the slick tree limbs holding up the walls of the 3-foot square hole dropping hundreds of feet into the earth. When my hand slips, I suddenly remember a miner I had met days before who had lost his grip and fell countless feet down that shaft. As I stand talking to you today, these men are still deep in that hole, risking their lives without payment or compensation, and often dying. I got to climb out of that hole, and I got to go home. But they likely never will because they're trapped in slavery. For the last 28 years, I've been documenting indigenous cultures in more than 70 countries on 6 continents. And in 2009, I had the great honor of being the sole exhibitor at the Vancouver Peace Summit. Amongst all the astonishing people I met there, I met a supporter of Free the Slaves, an NGO dedicated to eradicating modern-day slavery. We started talking about slavery, and really, I started learning about slavery, for I'd certainly known it existed in the world, but not to such a degree. After we finished talking, I felt so horrible and honestly ashamed at my own lack of knowledge of this atrocity in my own lifetime. And I thought, if I don't know, how many other people don't know?
It started burning a hole in my stomach, so within weeks, I flew down to Los Angeles to meet with the director of Free the Slaves and offer them my help. Thus began my journey into modern-day slavery. Oddly, I had been to many of these places before. Some I even considered like my second home. But this time, I would see the skeletons hidden in the closet. A conservative estimate tells us there are more than 27 million people enslaved in the world today. That's double the amount of people taken from Africa during the entire transatlantic slave trade. 150 years ago, an agricultural slave cost about 3 times the annual salary of an American worker. That equates to about $50,000 in today's money. Yet today, entire families can be enslaved for generations over a debt as small as $18. Astonishingly, slavery generates profits of more than $13 billion worldwide each year. Many have been tricked by false promises of a good education, a better job, only to find that they're forced to work without pay, under the threat of violence, and they cannot walk away. Today's slavery is about commerce, so the goods that enslaved people produce have... Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την προσπάθεια ενός κύρου να κρύψει τα καρύδια, που έχει σε έναν σκύλο. Πόσο αντιδρά άραγε ο σκύλος, ας δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Τα καρύδια. Νερό λοιπόν και ήχος. Ένα εντυπωσιακό πείραμα. Για το πείραμα θα χρειαστείτε ένα λάστιχο νερού, ένα ηχείο και μία γεννήτρια συχνοτήτων. Δείτε το λάστιχο πάνω στο ηχείο, τροφοδοτήστε, δέστε μάλλον το λάστιχο πάνω στο ηχείο, τροφοδοτήστε το ηχείο με συχνότητα 24Hz και τα υπόλοιπα αφήστε τα στην φύση. Ας δούμε όμως το αποτέλεσμα του πειράματος και επιστρέφουμε. Ο Εγωιστής Γίγαντας είναι μια ταινία βρετανικής παραγωγής του 2013. Η σκηνοθεσία και το σενάριο ανήκουν στον Κλειό Μπερνάρντ, ενώ το cast συναποτελείται
από διάφορους ηθοποιούς. Η πρεμιέρα έγινε στον τομέα Directors for Ice στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, που το 2013 απέσπασε το βραβείο Europa Cinemas. Προβλήθηκε και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο στο τομέα Contemporary Wild Cinema. Απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Στοκχόλμης το Νοέμβριο του 2013. Επίσης έχει γίνει υποψηφιότητα για το βραβείο Lux, ενώ η Guardian το βαθμολόγησε με 5 στα 5 αστέρια. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε όμως το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Sick? We're out. He's at school. He's better off there than hanging around here with you. What are you doing, Saeed? Get out and make some money, Cor. What's that? Where'd you get that? It's cable. We found it. Take it inside. Thank you. 110 quid there. Vandalism. Trespass on the railway. Shh. Some unscrupulous people out there getting kids to do their dirty work. I don't want you going down there no more. Reckon we could get that cable off at pylon? Probably about 500 quid. Don't even think about it, Arbor. It's too risky. Oh, come on, man. I can't do it on my own. You're a kid. I want better for you. You did this, didn't you? Gonna get your head kicked in. You gotta stand up yourself. You're soft. Είδαμε λοιπόν και το τρέιλερ της ταινίας, να περάσουμε όμως σε μια άλλη ταινία. Καλώς ήρθες, Detective Poirot. Μια αστυνομική ιστορία ανάμεσα σε αυτοκίνητα αντίκες και μια ιδιαίτερη παράσταση που μοιάζει ακριβωδίκια, το νουάρ, το χιούμορ και τη σκηνή αντισυμβατικότητα. Ακολουθώντας με συνέπεια τα τελευταία χρόνια έναν ιδιότιμο δρόμο που το θέατρο συνομιλεί με τα οικαστικά, την performance, την ποιήση, η Φρόζο Λίτρα κάνει κατά κάποιο τρόπο με τον Πουαρό μία μικρή παράκαμψη. Για την ακρίβεια, αλλάζει ταχύτητα για να χρησιμοποιούσε την ορολογία που αρμόζει στο χώρο που έχει επιλεγεί για την παράσταση. Μετατοπίζει τη θεαματική της προσέγγιση, εγκαταλείποντας τη γνώριμη αποσπασματική της δομή και παρουσιάζει ένα έργο με συγκροτημένη πλοκή και μάλιστα αστυνομική. Ένα ρίσκο εκ του αποτελέσματος οδηγεί σε μια γοητευτική εμπειρία. Ο Θοδωρής Πετρόπουλος διασκεύασε μια ιστορία της Αγκάθα Κρίστη με ήρωα τον γνωστό Βέλγο κοσμοπολίτη Detective. Της έδωσε μάλιστα λίγο ελληνικό άρωμα και τα υπόλοιπα τα άφησε να μιλήσει ο ίδιος ο χώρος. Γιατί μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτή την παράσταση είναι το σκηνικό. Οι Αθηναίοι πρέπει πραγματικά να ανακαλύψουν αυτήν την εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων στο όριμο μουσείο. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ της εκπομπής, της παράστασης, της ταινίας και επιστρέφουμε. Ταξιδεύω στο χρόνο. Παγιδεύομαι στο 1923. Σε ένα προάστιο του Λονδίνου. Ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα αναζητά λύση. Η ύποπτη πολλή. Μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Όχι όμως για τον Ηρακλή Πουαρό. Και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Είδαμε και τα τρέιλερ των ταινιών. Ακολουθεί Ιερό Κοφού με το Ζούγκλα Vibes για να συνδυάσει ενημέρωση και φυσικά ψυχαγωγία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.